προχωράμε. Πάμε και στο επόμενο. Υπάρχουν, και εγώ σε βλέπω κάποια φορά που είναι λίγο... πρέπει να σου πω ότι διάβασα αυτή την επιστολή, ανακοίνωση που έκανε ο κύριος, έναν απολογισμό για τις γιορτές, ο πρόεδρος των κατοίκων της παλαιάς πόλης και αυτής. Συλλόγου μνήμων κατοίκων παλιάς πόλης. Αυτός και αυτός επεσήμερα ορισμένα πράγματα που είχαν θέμα, που έχουν σχέση μάλλον με την ηχορύπανση, με την παραβίαση του ωραρίου, απορισμένους. Παρότι προσπάθησε ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Βλάχος, να τα εξοραίσει, να πει ότι όλα πήγανε καλά. Τίποτα. Πήραμε και μια απάντηση, όχι. Όχι. Δεν πήραμε και μια απάντηση. Κύριος Βλάχος, εντάξει. Είναι σε δύσκολη θέση. Πρόεδρος, τα ιδρυτικά μέλη είναι αυτά που παραβιάζουν συστηματικά κάποια τα παρδιάζουν σημαντικά την νομοθεσία. Επομένως, κομμάτι δύσκολο για τον κύριο Βλάχο να πει κάτι. Έτσι. Να πει κάτι όσον αφορά την παραβατικότητα. Έτσι. Γιατί οι κάτοικοι έχουν δίκιο. Η επιστολή αυτή είναι καταπέλτης. Αυτό είναι αυτός ο απολογισμός που κάνει ο κύριος Ολύμπιος. Τον έχουμε όμως και δήλωση τον κύριο Ολύμπιο. Μας μίλησε εδώ στο Corfu TV News, μας τα είπε λίγο αναλυτικά. Έτσι, για τους κυρίες που ξεφεύγουν, όπως λέει, και έχουν και το θράσος να το παίζουν και τιμητές της πόλης. Πάμε να τον ακούσουμε. Πούν αυτές τις καταστάσεις μέσα στην παλιά πόλη με ένα απίστευτο θράσος να σπεύσουν πρώτοι να εκδώσουν δελτίο τύπου ότι όλα πήγαν καλώς. Τι πήγε καλώς όλη αυτή την περίοδο? Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η στάθμευση, η όχληση από την ηχορύπανση, η όχληση από την παραβίαση του ωραρίου, η διαχείριση επίσης των επισκεπτών ήταν πολύ πτωχή από πλευράς των αρχών. Δηλαδή σε μια κατάμεστη πάνω πλατεία και κατά το Μεγάλο Σάββατο αλλά και το βράδυ την ημέρα της Ανάστασης με τόσο πολύ κόσμο δημιούργησε ασφιχτικές καταστάσεις και έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Πράγματι εδώ θέλω να τονίσω ότι οι προσπάθειες και η αυταπάρνηση και της αστυνομικής αρχής και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν όπως πάντα είναι. Δηλαδή δεν έχουμε, ευτυχώς που έχουμε και αυτούς οι οποίοι φροντίζουν για μας, αλλά δεν φτάνει μόνο η αυταπάρνηση, πρέπει να υπάρχουν και σχέδια, τα οποία σχέδια γίνονται από τις αρχές, από την πολιτική προστασία και οι εκτελεστές αυτών των σχεδίων είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία και τα μέλη της πολιτικής προστασίας. Όμως δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση. Και επίσης η κοσμοσυρωή, όπως λέμε και εμείς, κοιμάστηκε σε απίστευτα επίπεδα και έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός, έλεγχος ροών, συντονισμός σε όλα τα επίπεδα και να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον